Θέλει rebuild επεισόδιο νούμερο 4. Συνεχίζουμε και πρέπει να πάρω κάποια πολύ δραστικά μέτρα στην ομάδα. Μετά από τις τελευταίες δύο σερί ήττες, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσω στους παίκτες. Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Έχουμε κάνει τις ήττες. Υπήρχε το πρόβλημα με τη μεταγραφή του Ντιάγκο Σίλβα που την απέρριψα. Θα υψώσω τα χέρια και θα τους πω μπράβο. Αυτό περίμενα. Very happy και very positive. Μπράβο, ομάδα. Πολύ καλή ομιλία. Πήγε αρκετά καλά. Τώρα πριν συνεχίσω, το επόμενο που θέλω να πειράξω είναι λίγο στις τακτικές. Ωραία, τα ετοίμασα και αυτά. Έχω βάλει σε κάθε παίχτη να κάνει πιο σκληρά tackling, να είμαστε λίγο πιο aggressive στην άμυνα. Και σε κάθε θέση έχω βάλει κάποια χιστά πράγματα που πιστεύω θα βοηθήσουν παραπάνω. Λατρεύω να φτιάχνω τακτικές. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να πάμε να κερδίσουμε. Το πρόγραμμα πώς έχει? Έχουμε αγώνα ενάντια στην Everton εκτός έδρας. Χάρο Κέι Τάουν και το Καραμπάο που θα κάνουμε και λίγο rotation. Με ό,τι παίκτες έχουμε. Στην πορεία έχουμε εντός έδρας παιχνίδι με την West Ham, Aston Villa εκτός, Burnley εντός, United εκτός. Γενικότερα έχουμε ένα ok πρόγραμμα. Ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Βατό είναι. Στην καλύτερη δεκάδα της Premier League αυτή την εβδομάδα είχαμε μόνο τον James. Ήταν δύσκολο. Ετοιμασία για το match ενάντια στην Everton. Δεν θα πειράξω κάτι από τη βασική δεκάδα. Μια χαρά είναι παίκτες. Έχω κάνει και κάποιες τροποποιήσεις στην τακτική προηγουμένως. Φύγαμε. Είμαστε πανέτοιμοι. Οι παίκτες, κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα unhappy με το γεγονός του Thiago Silva. Θέλω να πιστεύω πως με την ομιλία έχουν φτιάξει λίγο τα πράγματα. Πρώτο highlight στο 16, δικό μας. Πάμε με την μπάλα μετά από το corner. Καϊσέτο, James, Chilwell. Και βρέθηκε σε περίεργη θέση. Δεν τελείωσε με goal. Το 21. Εμείς κατοχή. Πολύ ωραία. Γκάλαχερ, Πάλμερ. Την χάνει όμως ο Πάλμερ. Ακόμα περιμένω να βοηθήσει την ομάδα Πάλμερ μετά την επιστροφή του. Και από δικό του λάθος δυστυχώς πάσει με την μπάλα. 1-0 η Everton. Είναι offside μήπως? Το VAR θα ελέγξει. Άκυρο τον γκολ. Αλλά για τον Πάλμερ ισχύει. Λίγες φάσεις στο μάτς γενικά. 35. 37, corner για την Everton. Ωραία άμυνα, Γκάλαχερ. Πάμε για το counter. Δίνει μπροστά στο Μούντρικ. Μούντρικ κάνει, θα την ξαναπάρει την μπάλα. Chilwell, σέντρα. Άμυνα της Everton. Σε ένα κατοχή για μας, όχι. Κατοχή για Everton. Και το 1-0. Δεύτερο ημίχρονο, δική μας η μπάλα μετά από corner, James. Μούντρικ. Πάνω κάτω την μπάλα, Καϊσέντο, Chilwell. Μούντρικ άφησε την μπάλα να περάσει, ωραία. Επανέρχεται σε εκείνη και κάνει το 1-1. Μπράβο ρε Μούντρικ. Ωραίο. Σημαντικό το γκολ αυτό. Ωραία παλιά, Τζάκσον. Σέντρα σε ποιον, στο κανέναν. Έντζο, κάτω σου τα αγόρι μου. Πάμε. 1-2, μπράβο. Φοβερό μακρινό σου. Μέσα σε 5 λεπτά ανατρέψαμε το αποτέλεσμα, τουλάχιστον για τώρα. Θέλω κι άλλο. Καϊσέ, το Έντζο Φερνάντες. Είδαμε μπάλα, πολύ ωραία. Ωραία μπάλια του Έντζο, Καϊσέντο, Πάλμερ. Πάση συνεχίζει. Την κλέψουμε άραγε, όχι, όχ. Έβερτο, ω, δοκάρι! Πάλμερ, πάμε. Ξεχίσου, παίχτη. Ωραία, αλλαγές. Να δούμε τη φάση πρώτα. Πάμε, Μούντρικ. Φοβερός ο Μούντρικ. Γκάλαχερ. Μούντρικ. Το ζήτησα, το πήρα. 1-3, μπράβο. Λιγοστές οι επόμενες φάσεις, είμαστε ήδη στο 92, 93, 94, ο αγώνας τελειώνει κάπου εδώ, ναι. Έχουμε νικητές, 1-3, πάμε το αρνητικό σερί. Ο Μούντρικ στην κορυφαία δεκάδα της Premier League. Φανταστική εμφάνιση από Μούντρικ. Αλλάζω όλη την δεκάδα για το μάτς του Καραμπάου Κυπέλου. Θα κάνω full rotation. Με παίκτες αναπληρωματικούς, με παίκτες από Under 21. Next match only, τακτικές για να μην μείνουν και να μην τις ξαναλάζω.
Πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό? Θα μάθουμε αμέσως. Από το highlight, εκεί μας κατοχή, γκούστο. Μια δεκάδα που δεν έχει παίξει ποτέ, δεν νομίζω να ξαναπαίξει ποτέ. Κουλάγια με το πλάγιο. Μπαίνει προς τα μέσα, κάνει ένα πολύ ωραίο σου. Τολμηρό θα λέγει κανείς. Πρώτο ημίχρονο 0-0, πάμε δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο δεν ξεκινάει με δικό μας highlight, αλλά πήραμε την μπάλα. Μπορούμε να κάνουμε μια ωραία επίθεση. Πάμε. Ναι. 0-1. Όχι. Offside. Ναι. Δεχτήκαμε γκολ. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε επόμενο highlight όμως. Πάσαμε την μπάλα. Πάμε ξανά. Τέκο Σίλβα. Ακή μπαλιά Κασέντο. Ναι, πάμε. 1-1. Μαντουέκε. Πάλμερ που μπήκε στον αγώνα για να βοηθήσει. Φοβερό σουτ. Μάλλον τη ζήτησε κάποιος φίλαθλος και είπε να το τη στείλει. Πάλμερ στο κόρνερ, γκούστε με την κεφαλιά και 1-2. Έστω και έτσι. 5 λεπτά καθυστέρησεων. 3, 4, 5. Εντάξει. Η πρόκληση ήρθε, αυτό μετράει. Και για την επόμενη φάση κληρωθήκαμε με την West Ham. West Ham την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα για την Premier League. Γιατί κάτω στη θέση της, μ' άρεσε αυτή η επιλογή που ό,τι αλλάξει θα το κρατήσει είτε για να μείνει μόνιμα είτε απλά για επόμενο αγώνα. Πολύ ωραίο. Δεν χρειάστηκε καν να τους επαναφέρω εγώ στη θέση τους. Είναι όλα εντάξει. Πήγαμε. Κόντρα στην West Ham. Palmer. Ψάχνει τον Jackson, δεν τον βρήκε. Ωραία πίεση. Θέλουμε το κλέψιμο, το κάναμε, παραλίγο. Το κλέψιμο έγινε. Όχι. Τώρα έγινε όντως. Φοβερή παλιά. Jackson, 1-0. Τι έγινε. 1-0, αμάν αυτό το βαρ. James στο corner. Αλλά μακριά, Μούντρικ. Θέλω να βρίσκεται το James, ψάχνει τον James. Chilwell. Στον James, το παλεύει. Jackson, 2-0, πάλι βαρ. Θα γίνει με δε βαρ. Τώρα ακυρώθηκε. Εγκοσίλυβα ψάχνει τον James. Θα δώσει δίπλα την μπάλα, Enzo Fernandez. Ο κόσμος ζει το καναβγάζει. Μούντρικ. Γκαλάχινο με την μπάλα, Chilwell, σέντρα. Corner. Δεύτερο ημίχρονο. Ωραία φάση. Στο 50. Κλέβει ο Γκάλαχερ το σουτ. Πω, γκολάρα. Φοβερή ενέργεια από Γκάλαχερ. Το κλέψιμο, το σουτ και τον γκολ από μεγάλη απόσταση κιόλας. Πολύ ωραίο γκολ. James από τα πλάγια. Μαντουέκε. Ανησυχία στη μεγάλη περιοχή. Δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Έκλεψε West Ham. Πάει για την επίθεση. Κάμια φάση όμως. Στο 71 corner για μας. Μαντουέκε. Μπήκε στη θέση του Palmer. Γκάλαχερ το 3-0. Palmer ο οποίος συνεχίζει να με απογοητεύει. Συνεχίζει να με πιάνει καλή απόδοση. Τον βγάζω συνέχεια αλλαγή. Ίσως δεν παίξει βασικός στον επόμενο αγώνα. Γκάλαχερ στο Σαρ. Πάλι στο βάρο εννοείται. Το γκολ ακυρώθηκε. Τελευταία φάση του αγώνα. Κόρνερ για τη West Ham. Το σκορ δεν πρόκειται να αλλάξει. Ίσως μειώσει. Μπορεί και όχι. 3-0. Πολύ σημαντικό. Μετά από 7 αγωνιστικές στην Premier League, η City είναι πρώτη με 19 βαθμούς. Η Liverpool δεύτερη με 18. Συνεχίζει η Arsenal με 17. Aston Villa στην τέταρτη θέση με 16.
Εμείς την 5η με 15, 6η United με 13 και 7η η Newcastle με 12, παρέα με την Tottenham που είναι στην 8η με ισοβαθμία. Μπορεί να πέρασε από 40 κύματα, μπορεί να είχα γκρίνια, όμως στο τέλος δικαιώθηκα ότι ο Τιάγκο Σίλβα είναι χαρούμενος που έμεινε στην Τζέλσι. Χαίρομαι γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, γκρίνια μου είχε φέρει και ο Σαρ, που είχε πρόταση από την Μονακό για να φύγει και αυτόν δεν τον άφησε να φύγει. Θα μπορούσα να μένει το Σαρ για να με βοηθήσει οικονομικά, αλλά δεν τον άφησα. Πλέον και αυτός είναι χαρούμενος που έμεινε στην Τζέλσι. Να είστε καλά. Τρεις παίκτες στην 11η της εβδομάδας. Πέτροβιτς, ο goalkeeper, James και Γκάλαχερ. Επόμενο παιχνίδι παίζουμε ενάντια στην Aston Villa εκτός έδρας. Πολύ σημαντικό και πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Aston Villa είναι 5η αυτή τη στιγμή με 16 βαθμούς. Εμείς 6η με 15. Έχουμε αγώνα λιγότερο βέβαια. Έχουν παίξει κάποιες από τις υπόλοιπες ομάδες. Πρέπει να μην χάσουμε οπωσδήποτε. Εννοείται στοχεύω για την νίκη και κανένα άλλο αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον να μην χάσουμε θα είναι πάρα πολύ θετικό. Πάλμερ εκτός, Μαντουέ και μέσα. Δεν με έχει πει ακόμα Πάλμερ. Απέναντί στο Μαντουέ και παίζει πολύ πολύ καλύτερα. Πρώτο highlight στο 24. Έχουμε κατοχή μπάλας, η οποία χάθηκε. Στον Βέλα στην επίθεση. Μπάλα out. Το 31. Πολύ ωραία παλιά. Μαντουέκε. Παρά λίγο. Ωραία ενέργεια. Corner, James στο 34. Μαντουέκε. Ναι ρε Μαντουέκε. Πάμε. 0-1. Τέγκο Σίλβα Μαντουέκε χάνει την μπάλα. Στο 40. Αντεπίθεση Διαμπή μόνος του. Χάνει το 1-1 ευτυχώς. Ωραίο save. Μπράβο goalkeeper. Δευτερομήχρονο κατοχή για την Aston Villa. Και το 1-1 δυστυχώς. Καμία φάση μετά και τις αλλαγές που έκανα. Πάμε για το 1-1. Ισοπαλία 1-1. Θετικό αποτέλεσμα. Δύσκολη έδρα, δύσκολο παιχνίδι. Αυτή την εβδομάδα στην κορυφή 11 της Premier League είχαμε μόνο τον James. Αστον Βίλα είχε τον Διαμπή που σοφάρισε. Για την 1η αγωνιστική έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Burnley εντός έδρας. Συνεχίζουμε αίτητη και μετά από την ήττα που είχαμε από την Brighton εντός έδρας. Δεν έχουμε σε ειρηνικό, έχουμε όμως αίτητο σερί. Πάμε να το κρατήσουμε και με την Burnley. Ωραία, πάμε για την νίκη. Πρώτο highlight για την Burnley όμως. Η οποία δυσκολεύεται. Θέλουμε να κλέψουμε εδώ. Ωραία πίεση. Πολύ ωραία πίεση. Έχουμε το κλέψιμο Τζάκσον. Το σουτ. 1-0. Μπράβο. Ένζο Φερνάντες πήρε κόκκινη απευθείας. Δεν θα πειράξω τίποτα. Πάμε έτσι όπως είμαστε. Για χαρά είμαστε. Κανένα άλλο highlight εδώ μεταξύ από το ημίχρονο. Βασικά έχουμε ένα. Πάνω που το είπα. Μούντρικ. Φοβερό σουτ. Παραμένει το 1-0. Και άλλο highlight. 2-0. Μια χαρά. Μπράβο. Τέγκο Σίλβα με τον γκολ. Και άλλο highlight στο 47. Τι έγινε. James, Thiago Silva, Εσέντο, Δισασί. Το κοινό ζητώ κραυγάζει την κάθε πάσα. Μαντουέκε, Γκάλαχερ. Το 3-0. Γκάλαχερ, Σέντρα, Μούντρικ, το τελείωμα, φοβερό. 2 γκολ σε 3 λεπτά. Μπέρνλι μειώνει σε 3-1. Πάλμερ που μπήκε στον αγώνα, James. Μαντουέκε ψάχνει την παλιά. Μαντουέκε θα σουτάρει ο Μαντουέκε. 4-1, φοβερό γκολ. Και έχουμε τραυματισμό του Τζάκσον. Το οποίο δεν μπορώ να πω πως μου άρεσε σαν νέο. Το 92, 5-1.
γιορτή το παιχνίδι, παρότι παίζαμε με 10 παίκτες, είχαμε και έναν τραυματισμό. Full time, πάρα πολύ ωραίο, 5-1. Τα νέα από τον τραυματισμό του Jackson δεν είναι καθόλου καλά, θα μείνει εκτός για 4 έως 6 εβδομάδες. Το οποίο είναι όντως σημαντικό, είναι μεγάλη απουσία. Και η βαθμολογία της Premier League μετά από 9 αγωνιστικές. Έχουμε την Liverpool πρώτη με 24 βαθμούς, την City δεύτερη με 23, Arsenal 23 πόντους και εκείνη στην τρίτη θέση, τέταρτη εμείς με 19, ωραία αναρρίχηση. Πέμπτη Tottenham με 18, έκτη η Aston Villa με 17, έβδομη η Newcastle με 16 πόντους και 8η η United με 14, United η οποία είναι ο επόμενος αντίπαλός μας. Παιχνίδι που θα δούμε στο επόμενο βίντεο, καθώς αφήνω εδώ αυτό το επεισόδιο. Να επιθυμίσω για το like στο βίντεο, την εγγραφή σας στο κανάλι, πείτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά.